Εξελίξεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών γύρω από την ποινική δίωξη του υπαρχηγού της αστυνομίας Ανδρέα Κυριάκου. Ο υπαρχηγός θα διωχθεί ποινικός για δύο υποθέσεις διαρροής. Η πρώτη υπόθεση αφορά εσωτερική μελέτη της αστυνομίας για θέματα διαφθοράς, η οποία είχε παραδοθεί στον αρχηγό τον Ιανουάριο του 2015. Ποινική δίωξη εναντίον του Ανδρέα Κυριάκου ασκείται και για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούσαν στοιχεία της Ιντερπόλ για την άφιξη σέρβων εκτελεστών στην Κύπρο. Για αυτές τις διαρροές είχαν γίνει δύο διοικητικές έρευνες που δεν κατέληξαν στο πρόσωπο το οποίο έκανε τη διαρροή. Ωστόσο, κατά τον Γενικό Εισαγγελέα, η ενδελεχής έρευνα των ποινικών ανακριτών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος που θα μπορούσε να διαρρεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ήταν ο υπαρχηγός αστυνομίας. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο του Α, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης, ανέφερε ότι πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα ενώπιον του δικαστηρίου. Άλλον το πόρισμα και άλλον η ενοχή κάποιου. Η έκδοση του πόρισματος δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι ενοχός. Αντίθετα, ο καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεως το αντιθέτου από το δικαστήριο. Ο Α επικοινώνησε με τον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για τις εισηγήσεις που έγιναν προς τον Γενικό Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας αξιολόγησε τις εισηγήσεις μας όπως είχε εξουσία του νόμου να πράξει και ήρθε με τη δική του απόφαση. Πέραν τούτου, το έργο μας έχει τελειώσει. Αν ο Γενικός Εισαγγελέας θέλει κάτι άλλο, εμείς είμαστε στην διάθεσή του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Α και με τον ποινικό ανακριτή Αγαμέμνονα Δημητρίου, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της ποινικής δίωξης του υπαρχηγού της αστυνομίας Ανδρέα Κυριάκου. Μας δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα και χθες κλήθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας και κατηγορήθηκε γραπτός. Η υπόθεση θα καταχωρηθεί στην αστυνομία, θα σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα και θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο δεσμοφύλακας, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα εμπλέκεται στην κάθοδο σέρβων εκτελεστών στην Κύπρο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών. Παράλληλα, η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών διόρισε κερευνών λειτουργό προκειμένου να δει το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων από τον δεσμοφύλακα, ο οποίος υπηρετεί στις κεντρικές φυλακές από το 2008.